Έχουν μπει στο στόχαστρο λοιπόν των διοκτικών αρχών, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και των ελεκτικών αρχών, για να είμαστε πιο σωστοί, οι influencers. Άνθρωποι οι οποίοι δηλαδή, μέσω των social media και των πολλών ακολούθων τους, πολλούν προϊόντα ή διαφημίζουν προϊόντα. Αυτό για να το κάνουν, θα μας εξηγήσει αμέσως μετά ο κύριος Σταυρούλιας, θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Αν δούμε εδώ πέρα ποιος έπεσε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έπεσε στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Influencer, η οποία πολλούσε προϊόντα αξίας 350.000 ευρώ χωρίς να κόβει παραστατικά. Αρέσει να πάρα πολύ να το ξέχασε. Ναι, ναι, εισαγωγικά. Και εγώ κάπως έτσι το σκέφτηκα. Αλλά φαντάσου πόσα ξέχασε για να φτάσει στις 350.000 ευρώ στο σύνολο του τζίρου. Μπορεί να ήταν ένα τιμολόγιο 350.000 ευρώ και να μην προλάβει. Δεν ήταν. Πίστεψέ με, ήταν πολλά μικρότερα ποσά και έχει συγκεντρωθεί ένα τέτοιο ποσό. Την τζίμπησε λοιπόν η εφορία και τη καταλογίζει τα πρόστιμα τα οποία τη αρμόζουν. Από εκεί και πέρα, αν καταλάβουμε, πριν περάσουμε στον κύριο Σταυρούλια, να πάρουμε μια εικόνα για το πώς αποτιμούν την κάθε ανάρτησή τους οι influencer. Ωραία. Ανάλογα με τους followers, τους ακολούθους. Που πλαφόν λογικά, Βαγγέλη, δεν υπάρχει. Ελεύθερη αγορά είναι. Ο καθένας μπορεί λοιπόν και ζητάει ό,τι θέλει. Ακριβώς. Δεν υπάρχει λοιπόν πλαφόν. Και αν δούμε, ανάλογα με τους πόσους followers έχουν, δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει από 1.000 έως 10.000 ακολούθους, βλέπουμε εδώ ότι τιμά την ανάρτησή του από 20 έως 100 δολάρια. Είναι σε δολάρια οι τιμές αυτές, αλλά είναι αντιπροσωπευτικές. Στην επόμενη κατηγορία, από 10 έως 50.000 followers, 30 έως 200 ευρώ ανά ανάρτηση, 50 έως 500.000 followers, 80 με 650 ανά ανάρτηση, στα από 500.000 έως 1 εκατομμύριο ακολούθους, 150 με 1.500 δολάρια και τέλος, από 1 εκατομμύριο ακολούθους και μετά, βλέπουμε ότι η ανάρτηση μπορεί να ξεκινά από τα 1.200 ευρώ συν. Εδώ βέβαια αναφερόμαστε στο TikTok, όπως βλέπω στην κάρτα, έτσι. Γιατί για να σας είμαι ειλικρινής, επειδή ξέρω τι ποσά παίζουν στην αγορά. Τι παίζει στην αγορά, εμένα μου φαίνονται πάρα πολύ χαμηλά αυτά τα ποσά που δείχνουν. Που φαίνονται χαμηλά. Σωστά. Μου φαίνονται πάρα πολύ χαμηλά. Όταν έχω συνομιλήσει, ας πούμε, με influencers στο Instagram, που για παράδειγμα για ένα post ζητάνε 5, 6, 7.000 ευρώ, το να βλέπω, ας πούμε, στην micro-influencer να λέμε τώρα εδώ πέρα 1.500, μου φαίνεται πάρα πολύ χαμηλό. Κοίταξε, εγώ γι' αυτό ρώτησα αν πρόκειται για το TikTok. Γιατί στο Instagram τουλάχιστον εγώ που γνωρίζω κάπως τι γίνεται στην αγορά, είναι πολύ χαμηλά τα ποσά, πράγματι. Ναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ναι, κύριε Σταυρούλια, κάτι. Α, ναι. Τώρα, θέλω να πω, εξαρτάται και από τη δράση. Είναι άλλο η μία ανάρτηση, άλλο αν κάνουμε κάποιους διαγωνισμούς. Έχουν τιμοκαταλόγους γενικότερα influencer, οι οποίοι ξεκινάνε από πολύ χαμηλές τιμές και φτάνουν σε πολύ ψηλά. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποιους διαγωνισμούς με πολύ ακριβά δώρα, αυτές οι δράσεις πληρώνονται αρκετά ακριβά. Δεν είναι των 5 και των 10.000, είναι πολύ πιο ακριβές δράσεις. Μάλιστα. Ποιος είναι ο τρόπος τώρα να μας πει ο κύριος Σταυρούλιας, με τον οποίο ουσιαστικά πλουτίζουν με μαύρο χρήμα οι influencers αυτοί, κύριε Σταυρούλια. Ποια είναι τα παραπτώματα δηλαδή και οι τρόποι που χρησιμοποιούν για να πλουτίζουν και θα δούμε και την κάρτα ακριβώς που θα μας πει. Λοιπόν, προωθούν προϊόντα λέει χωρίς να έχουν κάνει έναρξη εργασιών. Χωρίς να έχουν κάνει έναρξη εργασιών. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία. Δεν έχουν κάνει καθόλου έναρξη εργασιών και ξεκινούν και προωθούν προϊόντα με αναρτήσεις, με διαγωνισμούς, με δημοσιεύσεις. Δεύτερη περίπτωση. Άρα δεν έχουν τη δυνατότητα να κόψουν ένα τιμολόγιο. Δεν έχουν δυνατότητα να κόψουν, είναι όλη η πράξη μαύρη. Μάλιστα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών, αλλά δεν εκδίδουν παραστατικό. Μάλιστα. Έχουμε κάνει την έναρξή μας, σε κάποιες περιπτώσεις εκδίδουμε, σε κάποιες άλλες δεν εκδίδουμε. Και υπάρχει και η περίπτωση που έχει κάνει έναρξη, έχει συμφωνήσει παραδείγματος χάρη για μία δράση 1.000 ευρώ, αλλά κόβει απόδειξη 100 ευρώ. Αυτές είναι και οι πιο δύσκολες να ανιχνευτούν συνήθως. Γιατί υπάρχει σύμβαση, υπάρχει παραστατικό. Υπάρχει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, βέβαια. Υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό, υπάρχει ένα παραστατικό, αλλά δεν είναι όλο το τίμημα. Υπάρχει ένα τίμημα που έχει διακινηθεί μέσω τραπέζης και έχει πάει στο λογαριασμό του influencer ή της influencer. Και υπάρχει ένα άλλο τίμημα το οποίο έχει δοθεί χέρι με χέρι. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο οι ελεγκτικές αρχές να μπορέσουν να το αποτυπώσουν και να το διασταυρώσουν. Ξέρετε, αυτό που γνωρίζω από πρώτο χέρι είναι ότι όταν κάνεις μια ανάρτηση, ένα post τέλος πάντων διαφημιστικής φύσεως, στο Instagram τουλάχιστον, ότι υπάρχει συγκεκριμένη ετικέτα που είσαι υποχρεωμένος να την βάλεις. Σύμφωνα και με τους κανονισμούς του ίδιου του Instagram που είναι η συνεργασία επιπληρωμή. Σωστά, είναι υποχρεωμένος να το βάλει. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις. Όλοι το έχουμε κάνει πολλές φορές όταν θα βγούμε για ένα ποτό που κάνουμε tag τον προορισμό που είμαστε. Εάν το κάνω εγώ tag που έχω πολύ λίγους ακόλουθους, προφανώς δεν είναι διαφήμιση. Αν το κάνει κάποιος όμως που έχει 1 εκατομμύριο ακόλουθους, καταλαβαίνετε ότι για το συγκεκριμένο προορισμό αυτό αποτελεί διαφήμιση. Αν για παράδειγμα σε αυτό που λέτε, εγώ πάω στο ξενοδοχείο ενός φίλου μου
και θέλω να τον βοηθήσω τον άνθρωπο να του κάνω ένα post στο Instagram για παράδειγμα ή ένα ρίλ. Να σας δώσω και ένα πιο απλοϊκό έτσι παράδειγμα μετά αφού ολοκληρώσω ζωή. Λοιπόν, όταν λοιπόν εγώ το κάνω για να τον βοηθήσω γιατί την καλή μου την καρδιά και δεν παίρνω χρήματα. Εκεί υπάρχει περίπτωση κάποιος να υποπτευθεί ότι εγώ έχω πάρει χρήματα και ότι θα πρέπει να κόψω ένα αντίστοιχο παραστατικό. Κυρία Κρονάκη, οι ελεγκτές, όπως συνηθίζω να λέω, δεν είναι εξωγήινοι. Είναι ανθρώποι που ζουν ανάμεσά μας, γνωρίζουν τις συνήθειες των κοινών πολιτών και γνωρίζουν και τις πρακτικές των influencer. Δεν θα έχει πρόβλημα κάποιος που θα κάνει μία ανάρτηση για να βοηθήσει κάποιον φίλο του. Έχουν πλέον στα χέρια τους την τεχνολογία, τους αλγορίθμους, την τεχνητή νοημοσύνη και μπορούν να ξέρουν πλέον ποιες πράξεις είναι πραγματικά για διαφήμιση και ποιες πράξεις είναι στα πλαίσια των κοινωνικών δραστηριοτήτων μας και στα πλαίσια της επικοινωνίας με τους φίλους μας, όπου ταγκάρουμε και λέμε με ποιον είμαστε, πού είμαστε και πού διασκεδάζουμε. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να ανοίξω είναι το εξής, ότι πολλές φορές μπορεί από. Πώς να το πω, επειδή είμαστε στο σπίτι μας, έτσι χαλαρά, με το γιο μου, εγώ συγκεκριμένα τις προάλλες, κάναμε ένα TikTok. Που κάνουμε ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ τέλος πάντων. Κύριε ωραίο. Λοιπόν, και ήμουνα στην κουζίνα και το κοινοποίησα, το τραβήξαμε δηλαδή στην κουζίνα, το κοινοποίησα και αφού το κοινοποίησα, συνειδητοποίησα ότι υπήρχε συγκεκριμένο προϊόν που πρέσβευε κάτι. Ήταν ένα brand, ναι. Ήταν ένα brand, λοιπόν, μέσα στην εικόνα. Τι γίνεται εκεί πέρα, μπορεί να με καλέσουν για να δώσω... Όχι, σε καμία περίπτωση. Και εγώ και εμένα να με καλέσουν, το γιο μου με καλέσουν. δεν υπάρχει πρόβλημα. Και εγώ το κουστούμι που φοράω τώρα είναι μια συγκεκριμένη brand. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω βγει και διαφημίζω το κουστούμι. Προφανώς δεν είναι αυτή η δουλειά. Η λεγόμενη γκρίζα διαφήμιση δηλαδή, αυτό καταλάβατε. Η έμεση διαφήμιση. Υπάρχει ένα τρόπο έμεση διαφήμιση. Παλιότερα, σε πολύ γνωστό έτσι ποδοσφαιριστή και influencer, όταν έμπαινε στο γήπεδο, κατέβαζε λίγο το σορτσάκι και δεν είναι το σορτσάκι προκειμένου να φανεί η φίρμα του εσωρούχου που φορούσε, γιατί ήταν δικιά του. Ή δηλαδή ένα ποδοσφαιριστή μπορεί να σκύβει και να δένει τα κορδόνια του για να πάει η κάμερα εκεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν πιάσει τις περιπτώσεις αυτές για έμεση διαφήμιση και έχουν επιβάλει πρόστιμο. Άμα ήταν δικιά του, τώρα θα πληρώσει τον εαυτό του δηλαδή για να διαφημιστεί εδώ που τα λέμε. Έχει χρησιμοποιήσει το κανάλι και τα μέσα. Χρειάζεται που μπορεί να ήθελε να δείξει τους κοιλιακούς του. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως. Συνηθίζει να δείχνει τους κοιλιακούς του. Γιατί κατάλαβα για ποιον είπατε. Κατάλαβα για ποιον είπατε. Ναι, το καταλάβαμε όλοι. Ο τρόπος με τον οποίο εντοπίζει ο ελεκτικός μηχανισμός αυτές τις περιπτώσεις. Πώς δηλαδή θα καταλάβει ότι υπάρχει τι. Για να καταλάβει ότι δεν ομάδα είναι στην ανεξάρτητη μια απλή ανάρτηση. Υπάρχει ειδική ομάδα στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Έχουν συγκεκριμένους αλγορίθμους όπου μπορούν και παρακολουθούν τις αναρτήσεις, ιδιαίτερα σε προφίλ που συνηθίζουν να κάνουν τέτοιους είδους αναρτήσεις. Και οι περισσότεροι από τους influencer έχουν το σύνολο της ζωής τους που την παρουσιάζουν μέσα από τα social media. Η οποία ομάδα αυτή είναι νεοσύστατη, δηλαδή τώρα, γιατί η τεχνολογία τρέχει. Και έχει τώρα έχει λίγο καιρό που έχει συσταθεί, έχει βγάλει και άλλες περιπτώσεις πέρα από αυτή που ακούσαμε τελευταία, έχει βγάλει και άλλες περιπτώσεις παλαιότερα. Αφού αντλήσει στοιχεία και δει ότι το συγκεκριμένο προφίλ υπάρχει περίπτωση να κάνει διαφημίσεις, μετά πάει στο συγκεκριμένο άνθρωπο, ανοίγει τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Πλέον μπορεί άμεσα σε λίγα 24 ώρες να έχει τη διάθεσή του όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα αποταμιευτικά του προγράμματα και τις δαπάνες του. Πάει τα συγκρίνει με τις δηλώσεις που έχει καταθέσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και εκεί ψάχνει να βρει αν υπάρχει δυσαναλογία. Δηλαδή, εάν κάποιος έχει πληρώσει, έχει δηλώσει 50.000 ευρώ εισόδημα, αλλά από τον τραπεζικό του λογαριασμό έχουν διακυληθεί 200.000 ευρώ, τότε υπάρχουν υπόνοιες, τον καλούν για έλεγχο, ξεσκονίζουν όλες τις πιστώσεις στο λογαριασμό του και βλέπουν ποια είναι η αποκριβή σαΐλη. Όταν βρουν ποια είναι ακριβώς αυτή η αποκριβή σαΐλη, τότε πάνε και επιβάλλουν τα ανάλογα πρόστιμα, τις προσαυξήσεις, τους φόρους και τον ΦΠΑ που έχει γλιτώσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Πάντως λέω, με όλα αυτά τα ποσά που λέμε τώρα, 350.000 ακούει άλλος, 200.000, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, βλέπεις ότι αρχίζει ξαφνικά και γιατί σκέφτεται κάποιος, α, επαγγελματική αποκατάσταση. Γιατί δεν έρχονται τα παιδιά μας και μας ρωτάνε, μπαμπά, να κάνω YouTube, να κάνω TikTok, να κάνω αυτό. Γιατί να μην το κάνω πολλές φορές. Εμένα προσωπικά με έχουν ρωτήσει. Και εμένα, ο γιος μου θέλει να κάνει στο YouTube κανάλι. Εμένα είναι το κανάλι. Ναι, 2024 λοιπόν μπαίνει στο ΣΕΠ, στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό ενδεχομένως και το influencing. Πέρα από τη διαφήμιση, υπάρχουν και περιπτώσεις που πουλούν προϊόντα. Η συγκεκριμένη περίπτωση που τώρα ανοιχνεύτηκε. Με τις 350.000. Εδώ δεν είχαμε διαφήμιση. Πουλούσε προϊόντα χωρίς να έχει κάνει καθόλου έναρξη. Δηλαδή, αγόραζε εμπορεύματα, τα πουλούσε και δεν έκοβε καθόλου αποδείξεις. Αυτό μπορούν πολύ εύκολα να το εντοπίσουν πλέον οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μέσα από τις εταιρείες ταχυμεταφορών. Μάλιστα. Όπου παίρνουν ακριβώς τις αποδείξεις που έχουν διακινήσει, ακριβώς τα ποσά που έχουν δώσει στον influencer και θα δείτε πολλές περιπτώσεις που ανεξάρτητη αρχή λέει ότι δεν είχαν εκδοθεί 357 αποδείξεις και λέτε πού τις βρήκαν ακριβώς 357, προκύπτει από τα στοιχεία που παίρνουν από τις ταχυμεταφορές.